Γεια σας, είμαι η Νατάσα Εξενταβελώνη, αυτός είναι ο Κώστας και ήρθα να παίξω, θα σου βάλω γυρλάντα. Φιλουλίνες και φιλουλίνοι αυτής εδώ της στήλης, κοντά μας έχουμε την Νατάσα Εξενταβελώνη. Νατάσα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Θα ξεκινήσω. Να. Θέλω να μου πεις αγαπημένη σου παράδοση χριστουγεννιάτικη. Δεν είμαι και πολύ των Χριστουγέννων, εντάξει. Δηλαδή, στο Τσακίρ Κέφι, Δέσποινα Βανδύ, Χριστούγεννα, μέχρι εκεί. Κάτι θέλω να μου πεις που συμβαίνει τα Χριστούγεννα και σε εκνευρίζει πάρα πολύ το σιχαίνεσαι. Με εκνευρίζει λίγο αυτό το περνάμε καλά, ντε και καλά. Πες μου τρεις αγαπημένες σου ταινίες. Πόσο δύσκολη ερώτηση να βρεις. Θα σου βάλω γυρλάντα! Πες μου τρεις αγαπημένους σου τραγουδιστές. Μπίτι Φόξ μου, θα πω τον Αγγελάκα το δικό μας. Λοιπόν, έχω μία παραγγελιά, την κολλητή. Δεν και θα πω και τον Αδαμαντίδη, παιδιά. Και το αφιερώνω στην παρέα μου στο Περιστέρι. Περιστεριώτησα. Περιστεριώτησα. Αγαπημένος σου στίχος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά που μου λες. Δεν μπορώ. Φέρτη. Πεθαίνεις, πας στον παράδεισο. Σου ανοίγουνε. Πες το. Ποιο τραγούδι παίζει. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Ποια ερώτηση σου τη δίνει, όσο την κάνουμε. Μου τη δίνει μία ερώτηση που έχει αρχίσει να κάνει η μαμά μου τον τελευταίο καιρό. Σας παρακαλώ. Είναι αυτή που νομίζω. Είναι αυτή που νομίζεις η ερώτηση. Με διήμαρτον. Ποτέ μια απάντηση. Έχει να κάνει με άσπρα ρούχα. Ναι, ναι, ναι. Με ποιον επώνυμο θα ήθελες να κλειστείς ασανσέρ. Είναι ωραία. Λοιπόν, θα το πω και ας κατηγορηθώ. Με τον Άλεξ Τέρνερ, τον Arctic Monkeys, θα ήθελα να κλειστώ σε ασανσέρ και τα υπόλοιπα θα τα βρίσκαμε μεταξύ μας. Ποιος θα σε κατηγορούσε για κάτι τέτοιο. Πολλοί κόσμος. Και ένα συγκεκριμένο σίγουρα. Θα έκανες σχέση μαζί σου. Με τίποτα. Θα σου βάλω γυρλάντα. Θέλω λίγο να ανεβάσουμε τις αυτοπεποιθήσεις μας. Το γύρο μπόνους. Ναι, όπα. Μπορώ να τις πετάξω από πάνω μου. Μπορείς να πετάξεις από πάνω στις γυρλάντες που φορτώθηκες και να ξεκαείς, να κερδίσεις δηλαδή το παιχνίδι. Να ξεκαώ. Να ξεκαείς. Για ποια μεγάλη γιορτή ήταν αρχικά γραμμένο το πασίγνωστο Jingle Bells. Αμερικάνικη, να σου βοηθήσω. Τι, έχουν τις ευχαριστίες αυτά τα τέτοια. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Ναι. Πάρτι από πάνω μου, στο βαθμό. Με ποιον τραγουδάει και τη Γαρμπή, θα πλέξω τούλι για τον Χριστούλη. Από τη στιγμή που τραγουδάει και τη Γαρμπή, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον. Είναι ο Κωνσταντίνος Παλιατσάρας. Πες μου τρία χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ρε τι έχω πάθει με τα χριστουγεννιάτικα. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Καρδιά μου χρόνο σαν νεράκι τρέχει πίσω. Γύρισμο δεν έχει κι ό,τι ζούμε. Είναι μοναδικό. Το τρίτο τραγούδι που θέλω να πω για να ξεκαώ είναι το Last Christmas σε εκτέλεση του κύριου Τζόρτζοβου. Φιλουλίνια μου, ήταν η Νατάσα Εξενταβελώνη. Ήταν το Θεσουβάλλο Γυρλάντα.